Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της κρατικής αλλαγής, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενεργοποίησαν από την πρώτη στιγμή μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις περιοχές που πλήττονται από τις μεγάλες πυρκαγιές. Μέτρα τα οποία διαρκώς εμπλουτίζονται και ενισχύονται. Για την υλοποίηση αυτών, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δρομολογείται η κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Η μεθοδική και υπεύθυνη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της χώρας και του ταμείου αυτής καθιστά εφικτή την κατάρτιση και υλοποίησή του. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν εφέτος παρεμβάσεις αποκατάστασης δασών, οικισμών και σχετικών υποδομών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και να υλοποιηθούν άμεσα τα μέτρα ενίσχυσης των πληττόμενων περιοχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η εκταμείευση των σχετικών κονδυλίων θα γίνεται μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αλλαγής, η οποία συστήθηκε τον Μάρτιο του 2021. Τα κονδύλια θα χρηματοδοτήσουν τις εξής παρεμβάσεις. Πρώτον, παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτηρίων και αποζημιώσεις για οικοσκευή νοικοκυριών. Με κοινή απόφαση των εμπλεκόμενων υπουργείων οριοθετούνται οι πληγήσεις περιοχές και χορηγείται στεγαστική συνδρομή στους ιδιοκτήτες για την επισκευή και ανακατασκευή των κτηρίων μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η στεγαστική συνδρομή συνίσταται σε 80% δωρεάν κρατική αλλαγή και 20% άτοκο δάνειο με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Επιπλέον, καταβάλλεται στα πληττόμενα νοικοκυριά αποζημίωση για την οικοσκευή που καταστράφηκε, ενοποιώντας έτσι τις διαδικασίες καταβολής κοινωνικής προστασίας με την στεγαστική συνδρομή. Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχεται άμεσα, ως πρώτη αλλαγή. Καταρχήν για τις κατοικίες. Για κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, 20.000 ευρώ, εκ των οποίων 14.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για την στεγαστική συνδρομή και 6.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή. Για κατοικίες που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά έχουν υποστεί σημαντικές, σοβαρές ζημίες, που τις καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες, 12.000 ευρώ. Εκ των οποίων 8.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για την στεγαστική συνδρομή και 4.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή. Και τέλος, για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες, αλλά είναι κατοικήσιμες, 5.000 ευρώ, εκ των οποίων 3.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για την στεγαστική συνδρομή και 2.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή. Για λοιπά κτίσματα και επιχειρηματικά ακίνητα. Για κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, προκαταβολή 14.000 ευρώ για την στεγαστική συνδρομή. Για κτίρια που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τα καθιστούν προσωρινά, μη λειτουργικά, προκαταβολή 8.000 ευρώ για την στεγαστική συνδρομή. Και τέλος, για κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες, αλλά είναι λειτουργικά, προκαταβολή 3.000 ευρώ για την στεγαστική συνδρομή. Η στεγαστική συνδρομή αφορά ιδιοκτησίες φυσικών και νομικών προσώπων, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στην τελευταία περιουσιακή κατάσταση, δηλαδή στο έντυπο Ε9. Η προκαταβολή για την στεγαστική συνδρομή δεν δύναται να υπερβαίνει το 80% της αξίας του ακινήτου
όπως υπολογίζεται για τον ένφια. Οι οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες, αφορολόγητες και μη συμψηφιστές με οφειλές προς το δημόσιο. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που τις ιδιοχρησιμοποιούν δικαιούνται τόσο τη στεγαστική συνδρομή όσο και την αποζημίωση για οικοσκευή. Στην περίπτωση που η κατοικία έχει μακροχρόνια μίσθωση, ο ιδιοκτήτης δικαιούται την στεγαστική συνδρομή και ο ένοικος την αποζημίωση για οικοσκευή. Ως προς την διαδικασία χορήγησης, θα ανοίξει σχετική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέσω της διαδικτυακής πύλης αρρωγή.gov.gr, όπου οι πολίτες θα καταθέτουν με υπεύθυνη δήλωσή τους για κάθε ακίνητο την έκταση της ζημίας που έχει υποστεί. Η πλατφόρμα θα ανοίξει τις αμέσως επόμενες ημέρες και η καταβολή της πρώτης αρρωγής θα ξεκινήσει εντός των επόμενων εβδομάδων. Παράλληλα, θα γίνει η καταγραφή των ζημιών από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα προσδιοριστεί το τελικό ποσό της ζημίας κατόπιν υποβολής φακέλου του πληττόμενου με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Το επιπλέον ποσό για στεγαστική συνδρομή θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του φακέλου, ενώ σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φάκελος ή προσδιοριστεί μικρότερο ύψος ζημίας σε σχέση με την προκαταβολή, η διαφορά θα λογιστεί από την φορολογική αρχή ως αχρεωστήτως καταβληθήσα. Δεύτερον, επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της κρατικής αρρωγής, το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σε συνεργασία με τις περιφέρειες, οι οποίες και συστήνουν σχετικές επιτροπές που προχωρούν στην εκτίμηση των ζημιών των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η επιχορήγηση μέρους της εκτιμηθήσας ζημίας περιλαμβάνει τη ζημία σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι κτηνοτροφικές μονάδες. Για να καταβληθεί το συντομότερο δυνατόν, οι κρατικοί αρρωγείς δικαιούχους ενεργοποιούνται από το Υπουργείο Οικονομικών οι ακόλουθες κεντρικές πολιτικές επιλογές. Η άμεση χορήγηση πρώτης αρρωγής για επιχειρήσεις που διαθέτουν κτηριακές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών, χειροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα εξής. 8.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. 4.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που εγκαταστάσεις δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και τέλος, 2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ή οχήματα, αλλά είναι λειτουργικές. Συνεπώς, ενδεικτικά, συνδυάζοντας την πρώτη και τη δεύτερη παρέμβαση, για επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς οι κτηριακές τους εγκαταστάσεις, αυτές θα λάβουν προκαταβολή 22.000 ευρώ, δηλαδή 14.000 ευρώ έναντι στεγαστικής συνδρομής και 8.000 ευρώ έναντι επιχορήγησης. Επίσης, προβλέπεται η άμεση χορήγηση πρώτης αρρωγής για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν υποστεί ζημίες σε εγκαταστάσεις τους ή δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις και έχουν υποστεί ζημία σε πολυετής καλλιέργειες ως εξής. 4.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων. 2.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις μεταξύ 10 και 50 στρεμμάτων. Και 1.000 ευρώ για μικρότερες καλλιέργειες.
σημειώνεται ότι το ασφαλισμένο στον ΕΛΓΑ ζωικό κεφάλαιο αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τον κανονισμό του. Για τις μονοετείς καλλιέργειες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης των Οφείμων και τον ΕΛΓΑ, δρομολογείται η άμεση αντιμετώπιση των ζημιών τους στο πλαίσιο των εξατομικευμένων ενισχύσεων ίσονο σημασίας. Σε συνεργασία και πάλι με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δημιουργείται και θα είναι διαθέσιμη τις επόμενες ημέρες ειδική πλατφόρμα μέσω της ίδιας διαδικτυακής πύλης για την χορήγηση της πρώτης αρρωγής, όπου οι δικαιούχοι θα μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν τις επόμενες εβδομάδες την οικονομική ενίσχυση. Παράλληλα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές των περιφερειών και την συμμετοχή του ΕΛΓΑ όπου απαιτείται, το Υπουργείο Οικονομικών θα χορηγεί προκαταβολή 20% επί της εκτιμηθήσας ζημιάς στις πληττόμενες επιχειρήσεις από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες μετά την οριοθέτηση των πληττόμενων περιοχών. Αυτή η προκαταβολή θα είναι συμπληρωματική εφόσον η ζημία υπερβαίνει το ποσό της πρώτης αρρωγής. Η χορήγηση προκαταβολής συμπεριλαμβάνει και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Τέλος, προβλέπεται η επιχορήγηση μέρους της συνολικής εκτιμηθήσης ζημίας σε πληττόμενες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας από τις αρμόδιες επιτροπές των περιφερειών, θα επιχορηγηθεί, ενσωματώνοντας την πρώτη αρρωγή και την προκαταβολή, έως το 70% της συνολικής εκτιμηθήσας ζημίας βάσει του νόμου για την αποκατάσταση ζημιών και την επαναλειτουργία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα χρόνια το σύνηθες ποσοστό αποζημίωσης διαμορφώνονταν στο 30%. Αυτό πλέον έχει αλλάξει. Για την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχορήγησης των πληττόμενων επιχειρήσεων θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 18 του νόμου 4797 του 2021 που αφορά σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλης έκτασης ζημιών και θα χορηγηθεί αποζημίωση επιτροπές με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για να επιτευχθεί η έγκαιρη πραγματοποίηση του καταγραφικού και εκτιμητικού έργου. Τρίτον, απαλλαγή για τις πληττόμενες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων του επιστρεπταίου μέρους της επιστρεπταίας προκαταβολής. Οι πληττόμενες από τις πυρκαγιές επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί ζημίες που τις καθιστούν μη λειτουργικές, απαλλάσσονται από την αποπληρωμή του επιστρεπταίου μέρους της επιστρεπταίας προκαταβολής. Η απαλλαγή γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης κατόπιν εξέτασης της ζημίας από τις επιτροπές των περιφερειών. Τέταρτον, απαλλαγή από τον ένφια. Τα ακίνητα, κτίσματα, οικόπεδα, αγροκτήματα που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημίες που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ένφια του 2021, του 2022 και του 2023, δηλαδή απαλλάσσονται για μία τριετία. Η εν λόγω διαδικασία θα δρομολογηθεί αρχικά μέσω της ίδιας πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και κατόπιν θα πιστοποιείται με την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πέμπτον, επιδότηση ενοικίου συγκατοίκησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, σε συνέχεια της οριοθέτησης των πληγισσών περιοχών, δίνεται επιδότηση ενοικίου συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Έκτον, αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις,
αναστέλλεται η πληρωμή όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων, φορολογικών υποχρεώσεων για 6 μήνες. 7. Αναστολή ασφαλιστικών εισφορών. Αντίστοιχα, με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δίνεται η δυνατότητα να ανασταλούν για 6 μήνες οι ασφαλιστικές εισφορές των πληττόμενων επιχειρήσεων και επιτευγματιών. 8. Αναστολή δανειακών υποχρεώσεων. Σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, δρομολογείται από μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων η αναστολή πληρωμής κάθε μορφής ενήμερων υποχρεώσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή και της επιχορήγησης της επιχείρησης. Σε αυτά, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί μέσω του Εγκυοδοτικού Προγράμματος και του ΤΕΠΙΚ 2 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 9. Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους. Το χρονικό διάστημα της αναστολής θα εξαρτηθεί από το μέγεθος ζημίας. Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως τη διενέργεια πληστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. 10. Θα υπάρξουν επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των ανέργων που θα ανακοινωθούν σήμερα αργότερα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 11. Επιχορήγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης για αποκατάσταση των υποδομών. Προχωράμε σε άμεση ενίσχυση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν καταστροφές και για τα πρώτα έργα ανασυγκρότησης των περιοχών που έχουν πληγεί, αρχικά ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. 12. Επιπλέον μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Ιστιαίας Εδιψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Τα μέτρα αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων, αναστολής ασφαλιστικών εισφορών, αναστολής δανειακών υποχρεώσεων και αναστολής διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης ισχύουν για το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων στους 2 αυτούς πληττόμενους δήμους Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, ανεξαρτήτως αν έχουν υποστεί μεμονωμένα ζημίες από τις πυρκαγιές. Επιπλέον, ειδικά για το 2021, το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτούς τους 2 πληττόμενους δήμους απαλλάσσονται από τον ένφια. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, στους πληττόμενους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι και για διάστημα 3 μηνών. Οι επιχειρήσεις εργοδότες, για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Παράλληλα, συστήνεται ο λογαριασμός κρατικής αρρωγής του νόμου 4797 του 2021 για τη συγκέντρωση των εισφορών των ιδιωτών με στόχο τη στήριξη των πληγέντων με αυστηρούς κανόνες λογοδοσίας και σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας. Εκτός όμως από την ταχύ αποζημίωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις πυρκαγιές, η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει μεσοπρόθεσμα μέτρα ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού πλούτου της χώρας. Για το σκοπό αυτό, έχει προβλεφθεί από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ η αξιοποίηση 16 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2027, εκ των οποίων 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την πράσινη μετάβαση και 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται άμεσα οι εξής μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Πρώτον, Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας Γης. Μετά την υπογραφή στις 28 Ιανουαρίου του 2021 τη σχετική σύμβαση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2021 από την Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας το μεγαλύτερο διαχρονικά πρόγραμμα αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας που υπήρχε ποτέ. Η συνολική χρηματοδότησή του είναι ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, με 595 εκατομμύρια ευρώ να προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπενθυμίζω, όπως ανέφερα, ότι η σχετική σύμβαση υπεγράφει στις 28 Ιανουαρίου του 2021, έγκαιρα δηλαδή, 408 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 757 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της περίοδου 2021-2027. Μεταξύ άλλων προβλέπονται προμήθεια ελικοπτέρων και αεροσκαφών πυρόσβεσης, προμήθεια ελικοπτέρων μεταφοράς προσωπικού και ομάδων πρώτης απόκρισης, αγορά υπερσύγχρονων οχημάτων για το πυροσβεστικό σώμα και ειδικά μέσα περιπολίας, πλωτά μέσα διάσωσης και μεταφοράς ασθενών, πτυσσόμενες γέφυρες για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, εναέρια κέντρα διοίκησης και συντονισμού και προμήθεια σμηνών drones, προμήθεια υπερσύγχρονων εφιών συστημάτων πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης, προμήθεια συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου, δημιουργία 13 περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων πολιτικής προστασίας και 64 τοπικών κέντρων επιχειρήσεων. Δεύτερον, Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και Υλοποίηση Αντιπλημμυρικών Έργων. Έχουν αρχικά προβλεφθεί 224 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αναδάσωση 165.000 στρεμμάτων. Το έργο στοχεύει στην αποκατάσταση καμένων περιοχών, αλλά και στην ποιοτική διαφοροποίηση των νέων αναδασωμένων εκτάσεων με νέες ποικιλίες, ανθεκτικότερες στις θερινές πυρκαγιές. Και γι' αυτό θα μιλήσει και ο αρμόδιος υπουργός. Επιπλέον έχουν προβλεφθεί 110 εκατομμύρια ευρώ, πάλι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για επενδύσεις πολλαπλών χρήσεων, με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων πλημμύρας, την παροχή νερού για ερδευτικούς σκοπούς σε περιοχές με μεγάλη ξηρασία κατά την θερινή περίοδο και την ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης υδάτων σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδος. Επιπρόσθετα, προβλέπονται άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, δρομολογούνται μέσω ΕΣΠΑ νέες πρόσθετες δράσεις για την βιοποικιλότητα ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που περιλαμβάνουν και αναδασώσεις. Και τέλος, τρίτον, έκδοση πράσινου ομολόγου. Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους του δανειακού και διαχειριστικού προγράμματος για το τρέχον έτος, για το 2021, ξεκίνησε έρευνα, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, από τις αρχές Ιουνίου του 2021, για τη δημιουργία πλαισίου έκδοσης ελληνικών κρατικών χρεογράφων, τα πιστωτικά έσοδα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για έργα, για δράσεις και για προγράμματα του ελληνικού δημοσίου με αποκλειστικό προσανατολισμό στην πράσινη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρώτη έκδοση ενός νέου, τέτοιου,
κρατικού τίτλου μέσω μακροπρόθεσμης διάρκειας θα αποτελέσει μέρος της εκδοτικής στρατηγικής του ελληνικού δημοσίου για το επόμενο έτος. Τα τελευταία 2 χρόνια η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών διαχειριστήκαμε πολλαπλές κρίσεις. Την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, μεγάλες φυσικές καταστροφές, εθνικές προκλήσεις και μεταναστευτικές πιέσεις. Βρήκαμε τους πόρους, ενεργήσαμε έγκαιρα, αποζημιώσαμε άμεσα συμπατριώτες μας, χτίσαμε δίκτυο προστασίας και ασφάλειας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενισχύσαμε την άμυνα της χώρας, ενδυναμώσαμε την ισχύ της χώρας. Με την ίδια ταχύτητα και προσήλωση στο στόχο, με σεμνότητα και με σεβασμό στον κάθε πολίτη, θα ενεργήσουμε και σήμερα, ανταποκρινόμενοι στη νέα πρόκληση και στις ανάγκες των συμπατριωτών μας.